Τραγούδι, φαγητό και πολύ κέφι ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του ετήσιου χορού που πραγματοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Παραλίας Κατερίνης το Σάββατο το βράδυ. Το καλοκαίρι που μας πέρασε αποτέλεσε για την περιοχή μας όχι μόνο μια οικονομική ανάσα εν μέσω κρίσης, η οποία κατά τον κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση τουριστών από τη Ρωσία. Ελπίζουμε, με βάση των γενικών προβλέψεων για την περιοχή μας, σε μια αύξηση κρατήσεων της τάξης τουλάχιστον το 13% για τη σεζόν του 2014. Όμως σήμερα, η βραδιά είναι αφιερωμένη στη διασκέδαση. Θα ήθελα με σειρά μου να ευχαριστήσω τους σπόνσορες, τα μέλη μας, όλες τις επιχειρήσεις που προσφέρανε στα δώρα για τον ελευθερωπόρο που θα χρησιμοποιήσει, και όλους τους φίλους της Ένωσης που σήμερα ήρθαν εδώ για να μας στηρίξουν. Καλή μας διασκέδαση. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η βουλευτής Πιερίας Άννα Μάνη. Είναι διαφυσβήτητο ότι ο τομέας του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία της Τουρκίας, όχι μόνο της περιοχής της παραλίας και της ευρύτερης παραλίας, αλλά και για όλο τον νομό Πιερία. Από την άλλη, νομίζω ότι η περιοχή μας, ο νομός μας, το δικαιολογείται διότι έχει να παρουσιάσει και φυσικές ομορφιές και ιστορία, όμορφη θάλασσα και συνεπείς επαγγελματίες. Ήταν ιδιαίτερη χαρά φέτος που οι κρατήσεις ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Εγώ ως κυβερνητική βουλευτής θέλω να πω ότι παρόλο που περάσαμε ένα καλοκαίρι μεσούς της έντονης οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση κατάφερε ούτως ώστε να μην κλείσουν ούτε τα λιμάνια, ούτε τα αεροδρόμια, ούτε οι σταθμοί, με αποτέλεσμα να μπορέσει να κινηθεί και να σταθεί ο τουρισμός μας. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να εστιάσετε εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, γιατί πιστεύω ότι έχετε ανοιχτά μυαλά, όπως βλέπετε πολύ καλά από το σήμερα, το γεγονός ότι η διεθνής αξιοπιστία που κατάφερε να κερδίσει η κυβέρνηση είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει, να μην ο ξένος τύπος να μην στρέφεται εναντίον της Ελλάδος, ούτως ώστε να μην έχουμε ακυρώσεις στα καταλήμματά μας. Είμαι βέβαιη, το πιστεύω αυτό, ότι την επόμενη χρονιά, από εκεί και πέρα και τις επόμενες χρονιές, ο τουρισμός μας θα έχει συνεχώς ανωδική πορεία. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας όλων εσάς, που είστε οι επαγγελματίες του τουρισμού, με τη συνέπειά μας απέναντι στον πελάτη, όχι μόνο να κρατήσουμε τους ίδιους πελάτες μας, αλλά να κερδίσουμε ακόμη περισσότερους. Βέβαια, οι κυρίες που υπάρχουν σήμερα δεν είναι διαδοχές, δεν είναι διαπρασκέψη, δεν είναι διαφύσματα. Αλλά εδώ στην κυρία μας, η χώρα των Θεών, ο τουρισμός, η ιδεολογία είναι τα. Αυτά τα πληρώματα που μπορούμε να πασάρουμε και να περάσουμε έξω. Άρα, θέλω να συγχαρώ την Ένωση Ξενοδρόμων και Ενδιαφερόμενων Παραλίας της Καραλίας για ό,τι κάνουμε, για ό,τι προωθούν τον τουρισμό εδώ και τόσα χρόνια. Και να είστε βέβαιοι ότι όλοι μας είμαστε δίπλα και η πολιτεία και αυτό το που κάνουμε πράγματος. Αλλά και εδώ η τοπική κοινωνία, ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια τώρα, να πάει μπροστά ο τουρισμός. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτοκίνητα, ούτε νόκια, ούτε τίποτα. Τρία προϊόντα μπορούμε να έχουμε. Γεωργία, κοινοβουλία και τουρισμό. Άρα πρέπει να κάνουμε σωστά, να ασχοληθούμε με αυτά και να δώσουμε και ένα βήμα στην Ελλάδα πλέον να πάρει αυτή την κατεύθυνση.